Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσει κανείς. Αν με ακούτε και δεν έχει κοπεί το ίντερνετ. Όχι, εντάξει, σας βλέπω, εγώ δεν κοβέτε το ίντερνετ. Σταμάτη, εγώ έτσι θα ήθελα σαν να μας πεις όποτε μπορέσεις και θα πούν και τα άλλα τα παιδιά, γιατί το θεωρώ τελευταίο, τρόπους να διαλογιζόμαστε. Ναι. Α, okay. Ναι, και εγώ θέλω. Ήθελα να ρωτήσω κιόλας αν ο διαλογισμός είναι ο μόνος τρόπος, ας πούμε, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να φτάσουμε σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Εντάξει, οκ. Okay. Ένας τρόπος να διαλογιστείτε να κάτσετε κατά την μπανιέρα, να βάλετε, ξέρω εγώ, και τον ντουζ και να αρχίσετε να τρέχει και να τραγουδάτε. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος διαλογισμού. Σας άρεσε? Ήθελα να σας πω μυστήρια, έτσι να κάνετε στάση του γιατού. Καλώς, καλώς. Έτσι και να κάνετε έτσι θέλετε, έτσι. Όχι, παιδιά, ο διαλογισμός δεν είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έτσι που σας λένε. Στην πραγματικότητα είναι κάθε φορά που μέσα σου αφήνεσαι και φεύγεις από όλες τις αποκοπές. Επειδή λοιπόν μάθανε ορισμένες πρακτικές ορισμένοι άνθρωποι να κάνονται σε ησυχία, σε κατάσταση έτσι να μην κουνιούνται, στην πραγματικότητα κάθε φορά που εσύ αφήνεσαι, που αφήνεσαι και φεύγουν οι αποκοπές, τότε μπορεί να γίνει κάθε μέρα σου ένας διαλογισμός. Συνεχόμενα, στο τώρα, στο εδώ και τώρα. Γιατί στην πραγματικότητα μπαίνεις σε ένα στο λόγο του Δία που λέγανε παλιά, με το Δία, έτσι. Υποτίθεται ότι θα είναι το τμήμα. Ο λόγος του Δία μέσα μου. Δηλαδή δια του λόγου, να τρέχει ο λόγος μέσα σου. Οπότε ο λόγος όταν τρέχει μέσα σου δεν χρειάζεται να κάθεσαι μόνο σε κατάσταση διαλογισμού όπως την ξέρετε. Ο καθένας, σας είπα, μπορεί να έχει το εργαλείο που θέλει. Το διαλογισμό το κάνουμε για να μπορούμε να κρατήσουμε το πνεύμα μέσα μας και να το διατηρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Όχι κάνουμε, παίρνουμε τηλέφωνο το πνεύμα μας, τι έγινε, εντάξει, λέω καλά, ναι, μετά τι έγινε, βγαίνω έξω, τίποτα. Τα ίδια πάλι. Εντάξει, δεν το κάνεις. Το θέμα να γιώσουμε. Έτσι, το γιώσουμε. Δηλαδή, μας βοηθάει ο διαλογισμός να γιώσουμε. Κάθε φορά που νιώθουμε ανισόρροποι, κάνουμε προσευχή, κάνουμε διαλογισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα είδος ευθυγράμμισης. Αποδοχής της αξίας του τώρα. Αποδοχής της αξίας του τώρα. Όλες οι άλλες αποκοπές είναι επειδή δεν αποδεχόμαστε την αξία στο τώρα. Όλες οι επιθυμίες είναι επειδή νιώθουμε κενότητα, επειδή δεν αποδεχόμαστε την πληρότητα της αξίας του τώρα. Όποιος ζει, ξεκινήσει και αρχίζει και έρχεται στο τώρα, είναι στο κέντρο του. Κάθε φορά που νιώθουμε εμείς ότι έχουμε ξεφύγει, ερχόμαστε με τον διαλογισμό, ερχόμαστε με τον ενθουσιασμό, ερχόμαστε με οτιδήποτε νομίζετε εσείς ότι σας φέρνει σε μια κατανόηση, θα λέγαμε αποδοχή, αρμονικότητα, κατανόηση το αποτέλεσμα, ότι υπάρχει μια αιτία για να δω το αποτέλεσμα, οπότε δεν χρειάζεται να μπουν συγκρούσεις, επιθυμίες στη μέση, τα αφήνουμε να έρθει, να κυλήσει, να περάσει, να το βιώσουμε, αλλιώς πολεμάτε με το σύμπαν σας που το εκδήλωσε. Οκ. Okay. Μόλις απάντησες αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ναι, επομένως το καταλάβετε, ο διαλογισμός στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει στο κρεβάτι, πριν κοιμηθείτε, όποτε θέλετε εσείς. Απλώς χρειάζεται μια κατάσταση, έτσι, την οποία θα σας βγάλει από τις αποκοπές. Όποιο καθένας, άλλοι χρήζονται τραγούδια, άλλοι χορό, άλλοι μάντρα, άλλοι γυρίζουν γύρω-γύρω σαν τους σούφι, άλλοι κάνουν ό,τι θέλετε, παιδιά. Όταν κάνεις πραγματικά κάτι ωραίο που σε ευχαριστεί, που δεν μπαίνουν αποκοπές μέσα σου, ακριβώς αυτό λέγεται ότι μιλάει ο λόγος μέσα σου. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει όπως θέλει τα δικά του σύμπαντα.